Λοιπόν, επιστρέφουμε αγαπητές φίλες και φίλοι και πάμε λίγο στα πιο δύσκολα, τα οποία δεν είναι αμυγός αθλητικού περιεχομένου. Έχω μπροστά μου την ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ, η οποία παρακαλώ κύριε Χαρίση, κύριε Ορφανέ, ακούστε την. Και βεβαίως ο αντιπρόεδρός της, ο κύριος Παπαδάκης, είναι στη γραμμή μας. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα. Μας ακούτε, κύριε Παπαδάκη? Ναι, σας ακούω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ακούμε, αλίμονο. Μια στιγμή λίγο να διαβάσω 2-3 πράγματα, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δύο αμήλικτα ερωτήματα γεννούνται για το πρωτόγνωρο αυτό περιστατικό, τα οποία πρέπει άμεσα να απαντηθούν. Πρώτον, για ποιον λόγο δεν συνελήφθη ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Υπήρξε ολιγορία ή απολαμβάνει προνομιακής προστασίας? Δεύτερον, η εισαγγελία Θεσσαλονίκης, η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας θα αναζητήσουν ευθύνες, θα καταλογιστούν ή θα περιμένουν όλοι να ξεχαστεί το γεγονός? Η Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων παίρνει σαφή και ξεκάθαρη θέση σε τέτοια επικίνδυνα και ντροπιαστικά γεγονότα, καθώς το θεωρεί υποχρέωσή της και προς τους αγνούς φιλάθλους, αλλά και προς τους αστυνομικούς που καλούνται σε κάθε αθλητικό γεγονός, να λάβουν μέτρα τάξης προσμετρώντας τους σοβαρούς τραυματισμούς τους από έμιστους τραμπούκους που με την ανοχή όλων των υπευθύνων υποθάλπονται και δεν τους ακουμπάει ο νόμος. Άραγε γιατί, ποιους εξυπηρετούν, και παρακάτω γίνεται μια περαιτέρω ανάλυση. Θα ρωτήσω εδώ και η ιδιότητα του κυρίου Χαρίση επί 25 χρόνια στην αστυνομία. Είναι αναποστρατεία σήμερα και ο Γιώργος Ορφανός με την ιδιότητα του Υπουργού, ο οποίος είχε και τον γνωστό, έμεινε στην ιστορία ως νόμος Ορφανός, και ο κύριος Βίτας, έχουν πράγματα να πούν. Δύσκολα τα ερωτήματα, κύριε Βίτα. Να ξεκινήσω από εσάς. Ρωτά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων για ποιο λόγο δεν συνελήφθη ο πρόεδρος ΠΑΕ ΠΑΟΚ και αν υπήρξε ολιγορία ή απολαμβάνει προνομιακής προστασίας και τι θα έπρεπε να κάνει περισσότερο ή αν πρέπει να κάνει η εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Τι λέτε ως δικηγόρος? Μία εντολή να γίνει σύλληψη. Δεν έγινε σύλληψη, δεν είναι ούτε πρώτη ούτε τελευταία. Και λοιπόν, τι έγινε? Θα περιέφεραν τον κύριο Σαββίδη με χειροπέδες ή όχι? Και τι θα γινόταν? Μήπως θα γλίτωνε την ποινική δικογραφία? Προφανώς αυτή δημιουργείται ή συνεχίζεται να δημιουργείται. Θα κληθεί ο κύριος Σαββίδης να δώσει εξηγήσεις για την παράνομη εισβολή στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε αν το αντικείμενο αυτό το οποίο φέρει. Δεν έχει καμία διαφορά από άλλα, ξέρετε. Δηλαδή, είτε είχε σπρέι, είτε είχε ένα λωστό, είτε είχε αυτό. Θα δούμε αν είναι ευεπίφορο να προκαλέσει σωματικές βλάβες. Προφανώς είναι, εφόσον ήταν γεμάτο, αλλά αυτός είναι ο κανόνας. Δεν λέει δηλαδή αν πήγε όπλο. Δεν κατάλαβα, είτε είχε σπρέι, είτε όπλο, είτε λωστό. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ίδιο για τον νόμο, γιατί χρειάζεται άδεια οπλοφορίας, σπρεοφορίας. Θεωρείται όπλο. Χρειάζεται άδεια οπλοφορίας για να έχει σπρέι μαζί σου? Θεωρείται στην έννοια των αποτελεσμάτων που μπορεί να προκαλέσει. Το αντικείμενο μπορεί να προκαλέσει. Δηλαδή, εγώ έχω ένα σπρέι μαζί μου, τώρα οπλοφορώ? Αν είχε ένα ξύλο, κάτι ωραίο. Άλλο ξύλο, το καταλαβαίνω. Έχει την ίδια σημασία το πιστολί? Θεωρείται όπλο. Υπάρχει μια διαβάθμιση στο τι μπορεί να επιφέρει. Τέλος πάντων, ενδεχομένως να έχει πιο αυστηρή επιμέτρηση. Λοιπόν, θα έχει αυτό με τον κύριο Σαββίδη. Εγώ θεωρώ και πάλι, σας ξαναλέω, ότι αυτό που είναι με τον κύριο Σαββίδη είναι το εξής ατυχές γεγονός για αυτόν. Είναι ότι κάποιος του βγάλε τον μπουφάν. Διότι αν. Πριν πάμε στον μπουφάν, να σταθώ λίγο σε αυτό που γράφει η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Κύριε Παδάκη, εδώ βάζετε 2-3 ζητήματα, τα οποία είναι πολύ αιχμηρά. Ναι. Λέτε, για ποιο λόγο δεν συνελήφθη ο πρόεδρος ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Κοιτάξτε, η αστυνομία έχει κάνει όλα τα απαραίτητα υπηρεσιακά έγγραφα, έκανε και δικογραφία κατόπιν εντολής της αυθεντικής εισαγγελέως, όπου έχει αναφέρει όλα τα γεγονότα με καταθέσεις αστυνομικών, με βίντεο, με αυτοψία κλπ. Την έχει στείλει τη δικογραφία. Το μόνο λάθος είναι ότι δεν συνελήφθη. Αλλά ακούστε μου όμως λίγο. Η σύλληψη για να γίνει πρέπει να ισχύει η αρχή της αναλογικότητας βάσει του συντάγματος. Οι νομικοί καταλαβαίνουν τι λέω. Μπορείς να κάνεις μια σύλληψη του πρόεδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι και γνωστής διαμονής ο άνθρωπος αυτός, έτσι, είναι ένας επενδυτής. Μέσα σε 30.000 κόσμο φιλάθλους, ακόμα και οι κανονισμοί δικοί μας, το προεδρικό διάταγμα του 1991 το λέει, δεν αναβάλει σε σύλληψη για πλημέλημα, όταν από τη σύλληψη θα απειληθεί η δημόσια τάξη, θα γίνουν επεισόδια, θα απειληθούν οι ζωές. Αυτό ακριβώς έγινε σε καθαρά επιχειρησιακό επίπεδο, αν και κανονικά ως συνδικαλιστής δεν πρέπει να μπαίνω σε επιχειρησιακό σχεδιασμό. Ναι, αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι, κύριε Παδάκη, αυτό που λέτε εσείς, αλλά εδώ οι συνάδελφοί σας ζητάνε τους λόγους για τους οποίους δεν συνελήφθη. Ναι, η σύλληψη του κυρίου Σαββίδη, κύριε Βενιέρη μου, μπορούσε να γίνει μέχρι και την επόμενη μέρα το βράδυ, μέχρι τη Δευτέρα 12 το βράδυ. Είχαν λοιπόν άλλες 22 ώρες για να βρουν τον κύριο Σαββίδη.
Δεν τον βρήκαν καλό ή κακό, δεν μπόρεσαν, δεν ξέρω ακριβώ τι έγινε. Δεν είμαι μέλο τη φυσική ηγεσία, δεν είμαι στρατηγό τη αστυνομία. Έτσι, κακώ δεν παρουσιάστηκε ο κύριο Σαββίδη ενδεχομένω. Την ποινική αντιμετώπιση όμω ο κύριο Σαββίδη, όπω είπε και εύστοχο ο κύριο Βίτα, θα την έχει. Έχουν γίνει όλε οι απαραίτητε υπηρεσιακέ και δικονομικέ. Τότε αντιλαμβάνομαι, από όσο αντιλαμβάνομαι, αγαπητέ μου Θεόφιλε, εσείς κρατάτε κάποιες αποστάσεις από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης. Όχι, δεν κατακρότησε ομοσπονδία σημαίνει τέτοιο. Η σύλληψη μπορούσε να γίνει όταν έφευγε από τα πολιτεία. Μα δεν έγινε. Δεν έγινε. Κακώς δεν έγινε. Όταν έφυγε, όταν είχαν φύγει οι φιλάθλοι. Αλλά με 30.000 φιλάθλους μπορεί άραγε η αστυνομία πάντοτε όλα να τα κάνει σωστά. Μήπως το μην το πείτε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, όχι σε μένα, στην Ομοσπονδία σας. Εμείς... εγώ αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ξέρω. Τότε τι ακριβώς εννοεί αυτή η ανακοίνωση. Μήπως το Διοικητικό Συμβούλιο, επειδή είναι από παδούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού τα γράφει όχι, έτσι. Όχι, εγώ τι είμαι, εγώ θα σας εσείς είστε εξαίρεση, να, η μειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε, γίνανε λάθη, θα έπρεπε προφανώς την άλλη μέρα να έχει συλληφθεί ο κύριος Σαββίδης, αν μπορούσε να συλληφθεί, ο άνθρωπος ζήτησε και συγγνώμη κιόλας, άρα ομολογεί ότι έκανε λάθη. Η αστυνομία ουδέποτε κάλυψε κάτι και για το όπλο, επειδή λένε πολλά, το έστειλε ένα έγγραφο η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης στη FIFA για αυτό που έγινε, ότι μπήκε μέσα. Για το όπλο δεν καλύφθηκε, έχει γίνει δικογραφία κανονική. Έχει πάει στον εισαγγελέα, έχει πάνε έγγραφα στην EuroLeague. Η αστυνομία δηλαδή δεν κάλυψε απολύτως κανέναν. Τα έβαλε όλα, ό,τι έγινε. Η αυτόφορη σύλληψη κακώς δεν έγινε έστω την επόμενη μέρα, κύριε Παπαδάκη. Συγγνώμη λίγο, Παπαδάκη. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση στην έκθεσή τη. Δεν αναφέρεται σε όπλο. Ναι, έχουν γίνει άλλα και άλλα υπηρεσιακά έγγραφα, το οποίο αναφέρεται στο όπλο. Αυτό το έγγραφο που βγήκε στη δημοσιότητα είναι ένα έγγραφο στη Super League που στάλθηκε, ότι απλά ο κύριος πρόεδρος... Εγώ, αγαπητέ μου κύριε Παδάκη, επειδή αντιλαμβάνομαι τη θέση σας. Είστε σε δύσκολη θέση, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εδώ, αν δεν ήσασταν μέλος της Ομοσπονδίας και είχα κάποιον από την Αθήνα τώρα, θα του έλεγα εδώ γράφεται ξεκάθαρα, εννοείται, ότι απολαμβάνει προνομιακής προστασίας και ότι υπήρξε ολιγορία. Αυτό λέει το χαρτί της Ομοσπονδίας της οποίας μέλος είστε, αυτό γράφει. Ναι, μέχρι την άλλη μέρα ήσχε το αυτόφορο. Ξέρετε, μπορεί να μην γίνει το αυτόφορο σύλληψη τότε που το φτιάχνεις. Μπορεί να γίνει μέχρι την επόμενη ημέρα το βράδυ 12 η ώρα. Εντάξει, είχαν άλλες 24 ώρες να βρουν το Σαββίδη. Καλώς κακώς δεν μπόρεσαν να το βρουν. Δεν μπορώ να απολογηθώ για τη φυσική. Μια στιγμή λίγο να ακούσω τον κύριο Χαρίση. Για το θέμα αυτό, κύριε Χαριστού, λέτε. Τα χαιρετίσματά μου είναι πάρα πολύ έμπειρος και τα ξέρει και πολύ καλά αυτά τα ειδικότερα θέματα της αθλητικής βίας. Θα μου επιτρέψετε να το χαιρετήσω το φίλο μου το Θεόφιλο, είναι εκλεκτός φίλος. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο κύριος Παπαδάκης. Και αν θέλετε, δεν αφορά αυτό τον κύριο Παπαδάκη, είναι και μία μικρογραφία αυτού που βιώνουμε και ζούμε με αυτό που λέμε παραγοντισμό, τοπικισμό στο ποδόσφαιρο. Τι συνέβη δηλαδή τώρα. Η ΠΟΑΣΥ είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων. Εδρεύει στην Αθήνα με μια πλειοψηφία. Ο κ. Παπαδάκης είναι της πλειοψηφίας, άσχετο αυτό. Ο κ. Παπαδάκης όμως προέρχεται και από μια ένωση αστυνομικών της Θεσσαλονίκης. Και έχουν διαφορετικές ανακοινώσεις. Λοιπόν, όχι. Θέλετε το ότι υπηρετούν εδώ. Θέλετε το ότι συναλλάσσονται με την καλή έννοια με τη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, για να βγάλουμε από τη δύσκολη θέση του κ. Παπαδάκη, θα παραδεχόμουν και θα ήμουν ιδιαίτερα περήφανος για τους εκπροσώπους της ΠΟΑΣΥ αν έκαναν ακριβώς το ίδιο σε μια αντίστοιχη περίπτωση που θα αφορούσε τον κύριο Μαρινάκη ή τον κύριο Μελισσανίδη. Σταματάω εδώ. Δεν το έκαναν. Λοιπόν, έρχομαι σήμερα τώρα... κύριε Χαρίση, σήμερα το πρωί, όταν μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας στην Αθήνα, μας παρέπεψε στο Παπαδάκη. Ναι. Και είπα, για ποιο λόγο ρε παιδιά με παραπέμπεται στον Παπαδάκη, και λέει επειδή είναι εκεί στην Θεσσαλονίκη. Γνωρίζοντας το θέμα αυτό, είναι δύσκολο και όπως ορθά λέει ο κύριος Χαρίσης, αν αφορούσε το Μαρινάκι, δεν θα έβγαζε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων τέτοια ανακοίνωση. Μπορεί να έβγαζε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Α, σωστό. Τώρα, ναι. Κοιτάξτε, σε αυτό που είπε ο κύριος Βίτας και σε αυτό που είπε ο κύριος. Τι εννοείται, κύριε Βίτα. Σιγά μην τολμούσε να βγάλει ανακοίνωση. Γιατί να μην τολμούσε. Κύριε Βενιέρη, για να ολοκληρώσουμε λίγο και να βοηθήσουμε και αυτό που είπε. Να καταλάβει ο κόσμος. Ξέρετε, το είπατε πολύ ορθά, εγώ γι' αυτό εμένω σε αυτό. Εδώ φαίνεται ότι τα θέματα τα εξετάζουμε από θέση-θέση και όχι από θέση αρχή. Είμαι αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα μιλήσω άσχημα για τον Ιβάν. Αστυνομικό στον Πειραιά. Όμως, αλίμονο αν μιλήσω για το Μαρινάκι. Που υπάρχει μία αντικειμενική αλήθεια, ας την ονομάσουμε έτσι, σε αυτό που ο κύριος Παπαδάκης υπενήχθη και σε αυτό που η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε σήμερα, οι συνάδελφοι δηλαδή του κυρίου Παπαδάκη, ότι το Προεδρικό Διάταγμα το 141 του 1991, που είναι σε ισχύ, ρητά προβλέπει, ο κύριος Βίχος και ο κύριος Αφανός θα το ξέρουν, ρητά προβλέπει ότι η σύλληψη
δεν πρέπει, μάλιστα χρησιμοποιεί τον όρο πρέπει, δεν πρέπει να γίνει αν οι επικρατούσες συνθήκες θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που πάει να πετύχει η σύλληψη. Άρα λοιπόν, αυτό που πολλοί ισχυρίζονται, να συλληφθεί ο Σαββίδης, και πάλι δεν στέκομαι και δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Σαββίδη. Για να δούμε μόνο και μόνο στην εικόνα το Σαββίδη με χειροπέδες, δεν είναι η λύση του προβλήματος. Να σας πω, κατά τη γνώμη μου, ένα που προέκυψε από την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε στο πρώτο μέρος με τον εκλεκτό δημοσιογράφο, τον κύριο Μπούζο. Είπε ο κύριος Μπούζο στη ροή του λόγου του. Προβλέπεται έως και υποβιβασμός. Βέβαια, είπε ο ίδιος, δεν συζητάμε για υποβιβασμό του ΠΑΟΚ. Και εγώ ρωτάω, αν σε περίπτωση υποτροπής ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕ, ο Παναθηναϊκός, ο νόμος προβλέπει υποβιβασμό, γιατί πρέπει να θεωρούμε εκ των ουκάνευ ιεροσιλία του να υποβιβαστεί ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ? Αν δεν ξεφύγουμε από αυτές τις λογικές, εγώ φοβάμαι ότι και του χρόνου. Δεν το είπε γι' αυτό ο κύριος Μπούζος. Όχι, εγώ το λέω η ιεροσιλία των εισαγωγικών. Το είπε δηλαδή, διότι. Στην Ιταλία, όταν υποβιβάζεται η Ιουβέντους. Αφήστε λίγο αυτό. Αφήστε λίγο αυτό. Για να υπάρξει υποβιβασμός για το συγκεκριμένο αδίκημα. Κύριε Βίδο, δεν λέω τώρα έχουμε το αυτό. Εγώ σου λέω αν προβλέπετε. Όχι, δεν προβλέπετε. Δεν προβλέπετε. Όχι, δεν προβλέπετε. Μα συγγνώμη. Ο κύριος Μπούζος στη ροή του λόγου του είπε δεν μιλάμε για υποβιβασμό. Αν εννοούσε ότι θα υποβιβάζουμε τον ΠΑΟΚ, θα υποβιβάσουμε τον Ολυμπιακό. Δεν έχει θα να κάνει με αυτό. Πάρει φωτιά ο Πειραιάς. Δεν προβλέπεται από τη διάταξη που αν δεν φύγουμε από αυτές τις λογικές, πάλι του δεν είναι λογική, είναι παραβίαση του νόμου. Είναι η αρχή της αναλογικότητας. Δεν σας μιλάω για αυτό το νόμο. Μιλάμε σας λέω εγώ σε περίπτωση υποτροπής. Μπορεί να προβληθεί μια τέτοια ποινή. Στην Ιταλία γιατί υποβιβάστηκε η Γιουβέντους. Γιατί να μην μπορεί να επιβληθεί. Αν κοιτάξτε. Υποβιβάστηκε γιατί σκίσανε 50 παιχνίδια. Δεν μάλιστα. Υποβιβάστηκε γιατί κάνανε μια συμμορία ολόκληρη. Τιμωρήθηκε ο Κόντε, αν θυμάστε τώρα. Τωρινός ο νόμος προβλέπει για την απειλή πότε προβλέπεται ο υποβιβασμός. Δεν πήγε ο κύριος Σαββίδης με το όπλο στον. Δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο και το διευκρινίζω και πάλι. Από την αρχή της παρέμβασής μου σε όλη αυτή τη συζήτηση δεν μιλάω για το συγκεκριμένο. Για το συγκεκριμένο μιλάμε σήμερα όμως. Δεν μιλάμε γενικά για το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα. Εγώ λέω για τη βαθύτερη παθογένεια του ποδοσφαίρου. Μια χαρά εφαρμόζεται νόμο. Πώς θα μπορούσε η πολιτεία σε ό,τι της αναλογεί. Η πολιτεία δεν θέλει να κάνει τίποτα γιατί φοβάται τους επιχειρηματίες. Θέλω να πω και κάτι άλλο, στο οποίο πριν ένα χρόνο περίπου σε μια παρόμοια συζήτηση είχα διαφωνήσει με τον κύριο Ορφανό. Γιατί αυτός το είχε βάλει. Λέει ο κύριος Ορφανός, καλέσαμε τη FIFA. Σε εκείνη την περίπτωση, στον νόμο Κοντονή, ο κύριος Ορφανός, αν θυμάμαι καλά, με διορθώσει, έλεγε ότι δεν μπορεί ο κύριος Κοντονής να νομοθετήσει ερήμην της Ευρώπης λόγω του αυτοδιοίκητου του ποδοσφαίρου. Είχε δίκιο. Είχε αν θυμάμαι καλά, υπουργέ μου, είχαμε διαφωνήσει. Είχε δίκιο. Γιατί εγώ υπεραμεινόμουν τη δικαιοδοσία του ελευθερωτικού. Χαίρομαι πάρα πολύ που έπρεπε ο κύριος Κοντονής να δει από την αρχή εάν το θέμα της αλλαγής των δικαστών ήταν τέτοιο το οποίο μπορούσε να περάσει από τη FIFA. Είδε λοιπόν, εκ των υστέρων βέβαια, είδε ότι ήταν. Και προσέξτε, δικαιώθηκε εκ των υστέρων διότι κινδύνευε με τις αλλαγές που έβαζε και έθετε. Να φύγει η Ελλάδα από την. Κύριε Βίτα, μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, δύο πράγματα. Καταρχάς, να δώσω το λόγο για λίγο στον κύριο Παδάκη για να τον αποδεσμεύσω. Μετά σε εσάς, κύριο Ορφανέ. Αλλά επειδή έχω πολλά μηνύματα εδώ, αν θέλετε, βγάλτε μου λίγο την κάρτα με το τηλέφωνο. Ένας-δύο τηλεθεατές. Ναι, πολύ ευχαρίστω επειδή κάποιοι ζητάτε αν θέλετε να παρέμβετε. Ένας-δύο τηλεθεατές, αν θέλετε να παρέμβετε στο τηλέφωνο που θα δείτε τώρα στην οθόνη σας, αλλά μόνο ονομαστικά. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, διαφορετικά δεν δεχόμαστε παρεμβάσεις γιατί θέλουμε ο δημόσιος διάλογος να γίνεται, αν μη τι άλλο, κόσμια και τα θέματα αυτά καμιά φορά επιτρέπουν να παρεκκρεμόμαστε. Συγγνώμη λίγο, κύριε Χαρίση. Να δώσω λίγο. Απασχόληση των αστυνομικών στα μεγάλα ντέρμπι, σε αυτούς τους μεγάλους αγώνες, τι λέει ο κύριος Παπαδάκης, θα συμφωνήσω πιστεύω μαζί του, και τι λέει η κοινωνία. Τα 2/3 της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Θα μας απαντήσει ο κύριος Παδάκης στο 501006 στην Θεσσαλονίκη. Αν κάποιοι από εσάς θέλετε 2, το πολύ 3 ακροατές, μπορείτε να πάρετε θέση σε όσα συζητάμε με τους καλεσμένους για ένα θέμα το οποίο έχει πολλές και διαφορετικές διαστάσεις. Επ' αυτού, κύριε Παδάκη, το οποίο έθεσε ο κύριος Χαρίσης. Ναι, πολύ συγκεκριμένο το κύριο Χαρίση. Η αστυνομία δεν παίρνει καμία σχέση να είναι μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, μέσα στα γήπεδα, γιατί είναι αγώνες μεταξύ ιδιωτικών ανωνύμων εταιριών. Η αστυνομία πρέπει να είναι μόνο έξω από τα γήπεδα για να επιβάλλει τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Για αυτό όμως, αγαπητέ μου κύριε Χαρίση, πρέπει να το επιβάλλει η κυβέρνηση. Τι έκανε ο Παδάκη. Συμφωνώ πολύ. Αν το Παδάκη του που θα πάει στο γήπεδο, που θα πάει αλλού. Ναι, κύριε Βενιέρη μου.
Είναι ένα πάρεργο για μας. Εμείς θέλουμε να απαλλαχθούμε επιτέλους από τα γήπεδα. Οι ίδιες οι ΠΑΕ να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να αυστηροποιηθούν οι νομικές διατάξεις, να γίνουν πιο αυστηρότερες ποινές και ποινικές και δικονομικές και διοικητικές. Και βέβαια για αυτά που λέτε, 40 χρόνια βλέπουμε τέτοιες αθλειότητες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Δεν ήταν η πρώτη φορά δηλαδή που κάποιοι μπήκαν μέσα. Έτσι, εγώ λέω ότι η αστυνομία έκανε καλή δικογραφία, γιατί τρεις μέρες οι συνάδελφοί μου από την υποδιεύθυνση αθλητικής βίας γράφανε συνέχεια. Τρεις μέρες δεν πήγαν σπίτια τους, να ξέρετε. Οι συνάδελφοί μου την Κυριακή κάνανε 14 ώρες υπηρεσία προστασίας και μερικοί φάγαν και ξύλο, να το πούμε έτσι απλά, και ακόμα πονάνε. Κάποιοι συνάδελφοί μου από η ΜΕΤ που δεν δήλωσαν τους τραυματισμούς. Και πάλι βλέπουμε να παραπέμπεται η ελληνική αστυνομία, ότι φταίει η αστυνομία για όλα. Δεν φταίει όλη η αστυνομία για όλα, έτσι. Κάποιος άλλος φταίει. Γιατί αυτό τώρα που συζητάμε, σε ένα μήνα πάλι θα ξαναγίνουν τέτοια γεγονότα στην Αθήνα. Μετά θα ξαναγίνουν εδώ πέρα. Άρα φταίει το σύστημα. Μακάρι επιτέλους να αλλάξει. Απλά μην μας χρησιμοποιούν την ελληνική αστυνομία ότι φταίει ο Έλληνας αστυνομικός. Να είστε καλά, κύριε Παδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Κύριε Φανέ, ζητήστε το λόγο. Ναι, δύο γρήγορα σχόλια. Το ένα αφορά την εφαρμογή των κανόνων. Επειδή είχα προτείνει και η Βουλή είχε ψηφίσει ένα σύνολο νόμων, εφαρμόστηκαν 3 χρόνια εφαρμογή. Το αποτέλεσμα ήταν από 78.000 αστυνομικούς που ήταν στα γήπεδα, είχαμε την τρίτη χρονιά 50.000, δηλαδή είχαμε μείωση 45%. Τα επεισόδια είχαν πάει στο 30%, ήταν απλώς αψημαχίες. Και οι φύλαθοι που ήταν στο γήπεδο από 680.000 την περίοδο 3-4 ήταν 2 εκατομμύρια την περίοδο 6-7. Δηλαδή η συνεπής εφαρμογή ενός συνόλου νόμων, διατάξεις κτλ. Μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Χρειάζεται συνέπεια, συνέχεια, σταθερή εφαρμογή του νόμου προς όλους. Πότε βλέπετε να ξεκινάει το πρωτάθλημα, κύριε Φανέ? Λοιπόν, το πρωτάθλημα πότε θα ξεκινήσει? Μία από τις ερωτήσεις είναι εδώ. Ο Παναγιώτης, σε 15-20 μέρες θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει, λέτε. Έτσι λέω. Χωρίς να γίνει τίποτε σπουδαίο. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε διαφορετικό. Θέλει βάθος χρόνου. Η παρέμβαση και δεν διαθέτει κανείς το χρόνο. Και αν αποφασίσουμε ότι θέλουμε να φύγουμε από την Ευρώπη, να μην δώσουμε πρωταθλήματα, είναι χειρότερα. Μπορούμε να πατήσουμε στο που βρισκόμαστε, να χτυπήσουμε τα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν και μας ενοχλούν και αυτά που δημιουργούν προβλήματα στον χώρο του ποδοσφαίρου και να έχουμε αποτελέσματα τα οποία θα βγουν σε ένα χρόνο, σε δύο, σε τρία. Δεν τελειώνει σε μια ώρα. Η βία είναι κάτι το οποίο δεν το αντιμετωπίζεις σε μια στιγμή και τελειώνει. Έχει πολλές μορφές, ξαναεμφανίζεται, την καταπολεμάς, συνεχίζεις και χρειάζεται και μια βοήθεια την πλευρά των ομάδων. Θα ήταν λύση ο υποβασμός μιας ομάδος κάποια φορά στην Ελλάδα για να περιοριστούν τα φαινόμενα αυτά, ρωτά κάποιος φίλος, μάλλον. Σε συνέχεια αυτού που είπε ο κύριος Χαρίσης, γιατί λέει ότι στην Ελλάδα θεωρούμε ότι είναι, δεν ξέρω και εγώ τι είναι το να. Δεν μιλάω τώρα για τον ΠΑΟΚ γενικώς, ο υποβασμός μιας ομάδας. Η δική μου απάντηση σε αυτό το θέμα, έτσι όπως το έδωσε ο κύριος Χαρίσης, είναι ότι η σταθερή εφαρμογή προς κάθε κατεύθυνση των νόμων και οι οποίοι προβλέπουν ό,τι ποινή προβλέπουν είναι θετική. Δηλαδή, εάν την προβλέπει και αυτό που κάνεις εσύ αντιστοιχεί σε αυτή την ποινή, θα δεχθείς αυτή την ποινή. Και είπα πιο μπροστά τι θεωρώ όταν στείνεις παιχνίδια, όταν φτάνεις σε μία κατάσταση ή ακραίες άλλες καταστάσεις, οποίες μπορεί να τις προβλέπει. Θέλω να κάνω και ένα δεύτερο σχόλιο για την σύλληψη που είπαμε. Κατά την άποψή μου, μεγαλοποιούμε την εικόνα αυτή λανθασμένα. Διότι πρόκειται για ένα πρόσωπο, αναφέρθηκε κιόλας, με γνωστή διεύθυνση, ο οποίος μπορούμε να το βρούμε. Δεν τον βρήκαν όμως. Μπορούμε να το βρούμε. Όποιος είναι θέλουμε, λέω, όταν να προχωρήσω λίγο παραπέρα. Και αν δεν εκδικαστεί στο αυτόφορο και εκδικαστεί σε 2 μήνες, αλλάζει τίποτε? Θα το πείτε και σε άλλους εγκληματίες αυτό? Σε ποιους εγκληματίες? Σε όποιους κυκλοφορούν έξω, τους κλέφτες, όποιους πιάνε. Δεν υπάρχει θέμα, θα σας πω το εξής. Θέλετε να καταργήσουμε το αυτόφορο? Όχι, δεν θέλω να καταργήσω αν τίποτε. Αν το καταργήσουμε τότε... Δεν θέλω να καταργήσω τίποτε, ούτε υπενήσω με τέτοιο πράγμα. Λέω όμως ότι η οποιαδήποτε εφαρμογή μπορεί να γίνει και σήμερα. Δηλαδή να μην μεγαλοποιούμε. Θα το πω και εγώ αν με συλλάβουν αυτό, είπε ο κύριος Ορφανός. Ότι επειδή εμένα με συλλάβατε που έκανα κάτι, αφήστε με, γιατί κάποια στιγμή θα πάω στο δικαστήριο. Δεν πρέπει να λειτουργήσει για μένα το αυτό. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Υπάρχει αυτό που ερμηνεύσαμε όλοι. 30.000 κόσμος. Ναι, έπρεπε να συλληφθεί και τελειώσαμε. Τα παρεπόμενα πιθανόν θα ήταν μεγαλύτερα. Άρα λοιπόν, έτσι το σκέφτηκαν, έτσι το εφαρμόσαν. Έπρεπε να συλληφθεί. Έτσι το εφαρμόσανε. Δυστυχώς όμως πιστεύω. Τώρα το ότι δέχεται η αστυνομία μια επίθεση. Αυτό θα γινόταν. Ότι δέχεται μια επίθεση
Εγώ εκτιμώ ότι κάτι άλλο επιδιώκουν από μέσα από αυτή τη διαδικασία. Η σύλληψη Σαββίδη θα έχει πολιτικό κανιβαλισμό, όπως κανιβαλισμό έχει και η θέα του όπλου εδώ και δύο μέρες χωρίς να ανταποκριθεί. Πόσο εύκολο ίδιο ήταν λέμε. Να συλληφθεί, κύριε Βίτα, όπως λέτε. Νομίζω ότι. Κοιτάξτε, ήταν. Τώρα εκεί μέσα σε αυτό το πανικό να πάνε τώρα, κοιτάξτε. Ή για την επόμενη μέρα, λέτε. Να σας πω κάτι. Το να είσαι αστυνομία είναι δύσκολο. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα ήταν να κάνουμε μόνο το εύκολο, να το ξέρουμε κι εμείς. Μα οι εντολές που είχαν και οι οδηγίες λέγανε να μην το κάνουν εσείς. Τι λέτε τώρα, κύριε Ορφανέ. Αυτό δεν διαβάζει ο εκπρόσωπο του πριν από λίγο. Μην το λέτε αυτό που είχατε πει. Μα πριν από λίγο, κύριε Βίτα, ο εκπρόσωπο. Είχαν εντολή συλλήψεως. Η εντολή συλλήψεως είναι 10 και 45. Μάλιστα. Ο κύριος Σαββίδης μετά τις 9.30 δεν υπήρχε. Όχι, δεν είναι ακριβές αυτό. Ακριβέστατο είναι. Δεν είναι ακριβές. Ακριβέστατο είναι. Εντάξει. Θα σας βάλω και στοίχημα αν θέλετε τώρα. Στον αέρα. Ούτε εγώ ξέρω περισσότερα. Εσείς μπορεί να ξέρετε. Αλλά δεν λέω επειδή ξέρω λοιπόν, σας λέω ότι αλλά η εντολή. Το έγγραφο όπως διάβασα στις εφημερίδες είναι 10 και 45. Η εντολή δόθηκε. Δεν υπάρχει έγγραφο. Η εντολή δόθηκε προφορικά με το που μπήκε ο κύριος Σαββίδης μέσα και μετά από 10 λεπτά να καλύφθηκε ότι υπήρχε και το όπλο. Αλλά με το που μπήκε μέσα, με τους σωματοφύλακες δόθηκε εντολή προφορικά. Και δεν εκτελέστηκε. Προσέξτε. Οπωσδήποτε μπορώ να καταλάβω ότι αυτό θα δημιουργούσε ένα πρόβλημα γινόταν μέσα στο γήπεδο. Σωστά. Να δούμε όμως αν αυτή η εντολή δόθηκε για μέσα για το γήπεδο και δόθηκε απ' έξω ή θα το κάνει η αστυνομία. Σας λέω είναι δύσκολο, έπρεπε να γίνει. Εγώ δεν είμαι υπέρ σας λέω του κανιβαλισμού του κυρίου Σαββίδη. Έχω θέση για αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Όλος αυτός ο ρημαγδός. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι στην ουσία ένα μπουφάν που έφυγε από τον άνθρωπο και φάνηκε κάτι, διότι δεν είναι ανόητος ο κύριος Σαββίδης να βγει με όλες τις κάμερες πάνω του, με 30.000 κόσμο και με όλη την Ελλάδα να παρακολουθεί το παιχνίδι, να βγει με το όπλο να κάνει τον γκάγκστερ. Λοιπόν, ούτε γκάγκστερ είναι ο Σαββίδης, ούτε στην παρούσα φάση φαίνεται να έχει εμπλακεί σε σκάνδαλα και μπορεί να αγοράζει και να λέει το απεταξάμενο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πολύ τον βόλευε όταν αγόραζε τηλεοπτικές άδειες και ανέβαζε τον πύχη, πολύ τον βόλευε όταν έκανε τις άλλες αγορές και επίσης, για να πω και σε εσάς βέβαια, ότι ο κύριος Σαββίδης δεν εμφανίστηκε σήμερα. Επί Νέας Δημοκρατίας πήρε τρεις μεγάλες δουλειές, άλλες τρεις μεγάλες δουλειές πήρε επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαββίδης, από ό,τι φαίνεται, πληρώνει αυτό το οποίο κάνει. Αλλά αυτό που δίνεται τώρα νομίζω αδικεί όλο αυτό. Νομίζω το αδικεί. Αυτό που εισπράττουμε δηλαδή σε επίθεση. Και γι' αυτό τουλάχιστον εγώ κρίνω θετική την δική του παρέμβαση εκ των υστέρων να ζητήσει συγγνώμη. Και εγώ την κρίνω θετική. Έτσι, λέω εκ των υστέρων να ζητήσει συγγνώμη. Από εκεί πέρα αυτό δεν ανέρει την πράξη, αλλά τουλάχιστον δίνει μια προδιάθεση να αποδεχθεί ότι κάποια πράγματα γίνανε λάθος. Κύριε Βεγγέρη, εγώ νομίζω ότι αν σε αυτή την. Θέλω να πιστεύω αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε εδώ, καλόπιστη και με ομοφωνίες σε πολλά θέματα. Κλείσει η συζήτηση με το αν τελικά το όλο θέμα είναι της αστυνομίας, που δεν είναι, είναι μία παράμετρος, ή το αν ο κύριος Σαββίδης πρόσκειται, που δεν πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν πρόσκειται βέβαια στη Νέα Δημοκρατία και δεν με ενδιαφέρει βέβαια και εμένα ως πολίτη. Λοιπόν, αν φύγουμε με αυτό, αν κλείσει έτσι η εκπομπή μας, νομίζω ότι δεν θα έχουμε συνεισφέρει τίποτα σε αυτό για το οποίο τουλάχιστον μας καλέσατε εδώ. Εγώ θέλω να πω λοιπόν ότι η παθογένεια είναι βαθύτερη, πάρα πολύ βαθιά. Θα στεναχωρηθώ δηλαδή προσωπικά ως πολίτης και ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ αν το πρωτάθλημα ξεκινήσει την επόμενη Κυριακή. Αν ξεκινήσει μετά από 20 μέρες, θέλω να πιστεύω ότι σε αυτές τις 20 μέρες κάπου θα έχει επικρατήσει έτσι μια σύνεση και μια σοφία. Ξέρετε ποια λίγο ήταν ο κ. Υπουργός σήμερα. Ναι. Ξέρετε ποια ήταν η παρέμβασή του σήμερα. Κάλεσε τον Πλατανιά, την Κέρκυρα και τον Μπάς Γιάννενα. Σιγά σιγά τους κάλεσε όλους. Εντάξει, λοιπόν, αλλά κατά την άποψή μου όμως, ναι, το πρόβλημα ξεκινάει από τις μεγάλες δικές. Και εγώ θέλω λίγο να σταθώ στο πρέπει θέμα, να κλείσουμε, στο θέμα της αστυνομίας και της συμμετοχής της αστυνομίας σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη κοινωνία. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει τα Σαββατοκύριακα στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή ό,τι. Θα σας πω σε ένα λεπτό μία ιστορία. Και τραγικότερο είναι όταν αφήνετε την αστυνομία να τρώει μολότοφ και να μην μπορεί να αντιδράσει. Δεν είναι ιστορία. Τους έχετε ξεδοντιάσει. Δεν είναι ιστορία. Εμένα αυτό μου μεταφέρουν. Έγινε ιστορία. Εγώ υπηρέτησα στην αστυνομία 32 χρόνια. Μάλιστα, δεν ήσταν όμως τώρα. Για ρωτήστε τώρα στους αστυνομικούς. Πάντα έτσι τους λένε. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ποιο είναι το τραγικό. Ποιο είναι το τραγικό. Μία ιστορία η οποία έγινε ιστορία, είναι πραγματικότητα, αλλά έγινε ιστορία. Δεν έχω χρόνο, κύριε Χαρίση. Μου ερωτούσε ένας φίλος μου πριν από πολλά χρόνια, ήθελε να κάνει στον μπαλκόνι του μια πέργολα και μου έλεγε. Θέμη μου, κύριε Χαρίση, πότε πες κανένα γνωστό έτσι στην πολεοδομία, στην αστυνομία. Και του λέω ευθέως, μην ψάχνεις κανέναν. Περίμενε, όταν θα παίξει πάω Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη, τότε δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί σου. Κάνε την πέργολά σου με την ησυχία σου. Μα. Γιατί όλη η αστυνομία θα είναι στο κήπεδο. Και αν είναι και τριήμερο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλέβουμε χρόνο από τον Γιάννη το Σοπασί. Έπρεπε ήδη να πάμε σε διαφημίσεις. Εφαρμογή νόμων, κύριε Βενιέρη. Αυτό χρειάζεται από την κάθε κυβέρνηση και από την κάθε ομοσπονδία.
όμως. Οι νόμοι δεν εφαρμόζονται από μόνοι τους όμως. Κάποιοι από μόνοι τους, άμα τους αφήσουμε στο πλάι, δεν εφαρμόζονται. Κύριε Βίτα, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Πάμε σε διαφημίσεις, αγαπητές φίλες και φίλοι. Και ερχόμαστε με τον Γιάννη Σοπασί, όπως κάθε Τετάρτη, να απαντήσει σε ερωτήματα τα οποία θα θέσετε εσείς και αφορούν σας ασφαλιστικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά και άλλα καθημερινά σας ζητήματα.